Η θεσμοθέτηση της Παγκόσμιας ημέρας ελληνικής γλώσσας δεν μπορεί παρά να θεωρηθεί ως μια πράξη αναγνώρισης της προσφοράς της ελληνικής γλώσσας στον παγκόσμιο πολιτισμό. Της γλώσσας που συνέλαβε και πρόσφερε τις έννοιες και της πόλης και της πολιτικής. Το ήθος της ελληνικής αυτοσυνειδησίας, το οποίο εκφράζεται με τη γλώσσα των Ελλήνων, πρώτον στην ιστορία της Οικουμένης, οι οποίοι μάλιστα διαμόρφωσαν ήθος πολιτών στο πλαίσιο μιας δημοκρατικής κοινωνίας. Ο Αριστοτέλης έγραψε στα Πολιτικά ότι ο ανθρώπινος λόγος αποτελεί την μεγαλύτερη απόδειξή του ότι ο άνθρωπος είναι από τη φύση του ζώων πολιτικών. Έτσι το είπε. Ο Σεφέρης έγραψε στις δοκιμές του ότι από την εποχή του Αγίου Παύλου ως τον Διονύσιο Σολωμό, ο ελληνικός λαός μέσα από συνθήκες που εύκολα θα καταντούσαν άγλωσσο οποιονδήποτε άλλο λαό, έσωσε τη γλώσσα του για να την παραδώσει στις μελλοντικές γενιές. Ο διανοητής Ευάγγελος Παπανούτσιος μίλησε για τους χυμούς των συμβόλων των λέξεων, τις οποίες μάλιστα αποκαλούσε πλάσματα ζωντανά. Μόνο ένας λαός που μιλά έτσι για τη γλώσσα θα μπορούσε να γίνει σε έναν πολιτισμό που άσκησε ακατανίκητη έλξη σε όλον τον τότε γνωστό κόσμο μέχρι και τα απομακρυσμένα ροπέδια της Ασίας. Η πολυκύμαντη ελληνική ιστορία δίδαξε σε όλα τα έθνη και μέσω των ιστοριών του Ηρόδοτου την πολυπλοκότητα της μοίρας και την ισορροπία μεταξύ των κανόνων της γεωγραφίας και της δυναμικής ατομικής πρωτοβουλίας των Ελλήνων από την εποχή των πρώτων αποικισμών μέχρι και την σύγχρονη διασπορά. Ο πολιτισμός μας, ο ελληνικός πολιτισμός, μιλάει για εμάς, εξιστορεί και εξηγεί τη στάση μας στο διεθνές γίγνεσθε κάθε εποχής. Αυτό είναι και το μεγάλο και ειρηνικό όπλο μας. Δεν θα μπορούσε να ανήκει σε άλλον παρά μόνο στην ομογένεια, η πρώτη ιδέα, η αρχική σύλληψη, η σημαίνουσα πρωτοβουλία για την καθιέρωση της Παγκόσμιας ημέρας ελληνικής γλώσσας. Και μάλιστα ήταν ο ελληνισμός της Ιταλίας εκείνος, ο πρώτος που την πρότεινε, που δραστηριοποιήθηκε και την στήριξε. Το έφερε στην Ειδική Επιτροπή του Ελληνισμού, την Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Ελληνισμού της Διασποράς, που την υιοθέτησε φυσικά, και μετά το Υπουργείο Εξωτερικών και η Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού πήραν το αποτέλεσμα, ευαισθητοποιήθηκαν και την πρότεινε αυτή την πρωτοβουλία και την έφερε στην Ολομέλεια του Ελληνικού Κοινοβουλίου, που όχι απλώς την αποδέχθηκε, αλλά και την θεσμοθέτησε ομόφωνα. Καμαρών, που είμαι εκείνος ο οποίος επί της υφυπουργίας μου έκανα όλη αυτή την διαδικασία. Και να ξέρετε ότι στις υπογραφές της κοινής υπουργικής απόφασης είναι τα ονόματα του καθηγητή Υπουργού Εξωτερικών του Νίκου Κοζιά, του καθηγητή Υπουργού Παιδείας Κώστα Γαβρόγλου, του Υπουργού Εσωτερικών Πάνου Σκουρλέτη, του εκπαιδευτικού Υφυπουργού Εξωτερικών του Γιάννη Αμανατίδη και βεβαίως μεγάλη τιμή που υπογράφω αυτή την απόφαση, η οποία σπέρνει την ελληνική γλώσσα πλέον επίσημα μέσω ΟΗΕ και UNESCO. Θα καταθέσουμε σε λίγες μέρες τα σχετικά έγγραφα, το σχετικό αίτημα σε ολόκληρο τον κόσμο. Η Παγκόσμια Μέρα της Ελληνικής Γλώσσας υπενθυμίζει στον διηνεκές ότι η γλώσσα των Ελλήνων οδήγησε με βάση και τα ιστορικά και τα φιλοσοφικά και τα λογοτεχνικά κείμενα στην γέννηση των οικουμενικών αξιών, οι οποίες συνωμοδοτούν τον σύγχρονο πολιτισμένο κόσμο. Μεταλαμπάδευσε την ουσία της δημοκρατίας. Και τι άλλο έκανε? Κάτι πολύ σημαντικό. Συνέβαλε ουσιαστικά στην διάδοση του χριστιανισμού μέσω κειμένων γραμμένων στην ελληνική γλώσσα από τους Απόστολους και όχι μόνο. Η ελληνική γλώσσα έχει τα προνόμια μιας, να το πω έτσι σχηματικά, μιας αόρατης γραμμής που ενώνει τους ανθρώπους χωρίς να περιορίζεται από σύνορα. Αναρρύθμιτες είναι οι ελληνικές λέξεις που εμπλουτίζουν άλλες γλώσσες με αποκορύφωμα την διεθνή ιατρική ορολογία, στην οποία περίπου το 80% των επιστημονικών όρων έχουν ελληνική ρίζα, έχουν ελληνική προέλευση. Η αόρατη αυτή γραμμή της ελληνικής γλώσσας έχει παγκόσμια θεσμική αναγνώριση, προς όφελος όχι μόνο ημών των Ελλήνων, αλλά και όλων των λαών που επιθυμούν να ζήσουν και να προκόψουν ελληνικά. Και να σας πω κάτι τελευταίο. Οι λέξεις που σε ολόκληρο τον κόσμο δίνουν υπόσταση στην αρμονική συμβίωση ποιες είναι? Democracy και dialogue. Είναι λέξεις ελληνικές.